Καλησπέρα σας και μετά από πάρα πολύ καιρό καλωσορίσατε σε ένα ολοκένουριο Anthems podcast. Είναι όλα κρούσματα. Δεν είναι όλα κρούσματα. Δεν είναι όλα κρούσματα. Και αφού σας πήραμε λοιπόν τα αυτιά, όπως νομίζω ότι άξιζε μετά από 6 μήνες αναμονής που είχαμε να κάνουμε οι δυο μας podcast, γιατί έχουμε κάνει και ένα ακόμα Anthem podcast, θα τα πούμε λίγο αυτά στη συνέχεια. Είμαι ο Νικόλας Βασιλείου, έχω μαζί μου τον... τον Τζανέτο Καβαλιώτη, το μεγαλύτερο... Δεν είναι όλα κρούσματα. Το μεγαλύτερο φιάσκο του ελληνικού ραδιοφώνου. Σωστό. Το οποίο έχει τάξει επιστροφή στο Radio Alchemy εδώ και 2 χρόνια. 2 χρόνια. Ναι, φίλε, σαν τις συμπληγάδες πέτρες, πρέπει να περάσουμε από μέσα από... 30 Ιουνίου 2019 λέγαμε θα επανέλθουμε του χρόνου, θα επανέλθουμε. Εντάξει, έχουν περάσει 2 χρόνια, έχει έρθει η πανδημία. Καλή σεζόν ψυχούλες μου, κάνω το σταυρό μου να δω πότε θα ξεκινήσουμε. Αν θα ξεκινήσουμε, γιατί και πέρυσι ήταν να ξεκινήσουμε και πάλι δεν είδαμε τέτοιο. Μακάρι να επιστρέψουμε ραδιοφωνικά. Μιλάμε για το Anthems Radio Show, την εκπομπή που σας κρατούσε παρέα από το 2016 έως το 2019. Μέσα από τα 3 χρόνια κάναμε 5 ραδιοφωνικές σεζόν, γιατί δεν γινόταν να κάνουμε 3, είμαστε περίεργοι. Και είχαμε και μία που ήταν μισή τότε που ήμασταν στρατόντζα, ναι, το ωραίες εποχές. Ναι, εκείνη την σεζόν νομίζω την είχαν καλύψει ο αδερφός μου και ένας αδελφικός μας φίλος, πάρα πολύ καλός. Και εντάξει, καλά πήγε, εμένα μου άρεσε. Αδερφός από τους λίγους. Ναι, ναι. Δηλαδή, πώς ήταν ο Κάιν και ο Άβελ, μία τέτοια σχέση. Και ήταν και ο Κωστάρας. Ναι, και ήταν και ο. Ποιο πολύ ήταν ο Κωστάρας. Ο άλλος, επειδή ήταν σαν σωστός αδερφός, μετά από 3 εκπομπές έφυγε. Γιατί ήταν αδερφός, καταλαβαίνεις. Εγώ θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, άμα ξεκινήσουμε πίσω στο Radio Alchemy, εγώ θέλω να είναι πίσω η traditional team. Τζανέτος, όχι, Τζανέτος Νικόλας, Κωστάρας Πέτρος. Τετράδα. Τετράδα, ναι. Αυτό το σου είπα. Τετράδα. Πολύ ωραία πράγματα. Δεν άκουσα καλά από το που έχω ακούσει τόσο πολύ τα καινούργια τραγούδια τη Ρίνα. Που δεν ακούω. Έχω κουφαθεί. Δεν επανέρχεται ποτέ η εκπομπή μετά από αυτό. Πώς δεν επανέρχεται, βέβαια. Ακούς Ρίνα. Ρίνα. Και Sinboy. Και Sinboy. Πω. Guilty pleasures. Άμα ακούσει αυτά guilty pleasures, μετά θα τη λέμε στον Πέτρο που φέρνει τα Eurobeat για να βάζουμε στην εκπομπή. Εσείς μου τη λέγατε από όταν ακούγα Post Malone. Ναι, σωστό, σωστό. Μετά έκανε το soundtrack για το Spider-Man και ήταν μια χαρά, α πούμε, Post Malone. Εκεί μας άρεσε. Ναι, ναι, εκεί μας άρεσε. Ας μην πω. Τέλος πάντων. Αλλά αυτοί είστε. Αλλά αυτοί είστε. Σωστό. Δεν θα πω κάποια κουβέντα. Σωστό, σωστό. Τέλος πάντων, είμαστε το Anthem Podcast. Μετά από 1 χρόνο γράφουμε μαζί στον ίδιο χώρο. Έτσι. Ναι, φίλε, ναι, ναι. Λοιπόν... Είχαμε πει ότι θα κάνουμε ένα επεισόδιο για το Masterchef και θα ερχόμαστε μετά κάθε εβδομάδα εδώ να γράφουμε. Θυμάσαι, 2 πράγματα έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε εβδομαδία. Εβδομαδίο podcast που το έχουμε κάνει εξαμηνιαίο και επίσημα πλέον. Και έχουμε υποσχεθεί και έχουμε υποσχεθεί εβδομαδιαίες στήλες που γίνανε yearly. Γίνανε τίσιες. Δηλαδή, θυμάμαι ο Τζανέτος ανακοινώνει το Ranch. Θυμάσαι το Ranch. Ναι, ναι. Και λέει, καλώς ήρθατε στη νέα εβδομαδία stiltanthem.gr. Μετά από 2 χρόνια δεν είχε ανέβει τρίτο άρθρο. Και τι κάνω, βλέπω το εβδομαδία και επειδή ένιωθα tips πήγα και το έσβησα. Μα θέλαμε να πιάσουμε και το domain rant.gr, το θυμάσαι. Ναι, το Ranch. Γιατί θα κάναμε τόσα πολλά άρθρα. Ναι, που θέλαμε να πιάσουμε το domain. Έπρεπε να πιάσουμε, ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι όμως, Τζανέτο, επειδή το έβλεπα τις προάλλες στα στατιστικά του anthem.gr, είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε πιο πολλά stable show από μουσικές ανταρσίες. Ποιος κοροϊδεύει τώρα, γατάκι? Look at me, I'm the captain now. Ναι, 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 ναι. Μετά από χρόνια που ο Τζανέτος με κοροϊδεύε που δεν έβγαζα άρθρα για την προσωπική μου στήλη, πλέον έχω βγάλει φέτος 3-4. Πάρα πολλά. Κάποια στιγμή έβγαλα 2 σε 2 εβδομάδες και πάθα σοκ. Λέω, αμάν έγινε εβδομαδία. Να σου πω να σου δώσουμε και βαρέα και ανθυγιεινά για τα 4 άρθρα σου φέτος. 4 άρθρα είναι πιο πολλά από ό,τι έχει στείλει σε 5 χρόνια. Τι εννοείς? Σκέψου το λίγο. 4 άρθρα. Αλλά σε αυτή τη χώρα που ζούμε δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην γράψει, δυστυχώς. Και αυτό το λέω με την αρνητική χρειά που καλό είναι να μην την έχουμε σε αυτό το podcast σήμερα. Γιατί... Ας τα πούμε άλλη φορά αυτά. Ας τα πούμε άλλη φορά, γιατί σήμερα είπαμε με τον Τζανέτο έχουμε να βρεθούμε 1 χρόνο στον ίδιο χώρο για podcast. Καθαρά για podcast. Και να πούμε ότι σήμερα βρισκόμαστε Λικούργο 70 στο Anthem Effect. Αυτό το εξαιρετικό μαγαζί με το οποίο δεν έχουμε καμία σχέση. Σ' αγαπώ λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει καμία σχέση το Anthem Effect με το anthem.gr. Είναι μια απλή συνωνυμία. Δεν είναι... είναι τα ξαδέρφια μας που έλεγε και στο Κωνσταντίνο Μικελένης. Δεν είμαστε εμείς, είμαστε τα ξαδέρφια μας. Μπράβο. Λοιπόν... Και τι έχουμε εδώ στο Anthem Effect?
Λοιπόν, έχουμε τα πάντα. Έχουμε Warhammer. Μπορείς να έρθεις εδώ και να βάψεις φιγούρες. Καλά, τώρα ωραίες. Με τον COVID όχι, μόλις μας αφήσουν πάλι. Ναι, μόλις μας αφήσουν. Ναι. Αλλά προ-COVID ήταν πιο ωραία έχουμε, η φάση. Έχουμε Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering. Έχουμε βιβλία της εκδόσης στο φανταστικός κόσμο. Dragon Ball, Digimon, Warhammer. Πολλά ξέρουμε για ένα μαγάζι που δεν έχουμε καμία σχέση, Τζανέτο. Όπα ρε φίλε. Τι? Μη με δίνεις. Πολλά ξέρουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, anyway, λοιπόν, είμαστε στο Anthem Effect, Λικούργο 70. Ελάτε εδώ και πείτε ότι είστε από το Anthem, από το Anthem.gr και θα σας κεράσουν τα ξαδέρφια μας ένα ποτήρι νερό. Σίγουρα, σίγουρα. Ένα ποτήρι νερό γιατί είναι και τέτοιο. Είναι σαν το Θείο Σπύρος, ο δυγισμένοι μαζί. Θυμάσαι, Θείε μου, δεν έχω ρέστα να σας δώσω όταν είναι χαρτζηλίκι. Λοιπόν, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε μια εκπομπή μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχαμε κάνει μια εκπομπή μαζί, Τζανέτο, που ήταν για τα χόμπι της καραντίνας. Ήταν ο δεύτερος εγκλεισμός τότε που δεν περνούσαμε και πολύ καλά. Αυτή, μάλιστα, απορώ και όσοι την ακούσατε, πώς την ακούσατε, γιατί ήταν με κινητά ηχογραφημένη. Εγώ δεν την ξανάκουσα. Αυτή δεν ήταν καλή, αλλά οι επόμενες που ηχογράφησα με κινητά, επειδή actually κάναμε τις σωστές ρυθμίσεις τις επόμενες φορές, ήταν πάρα πολύ καλά ηχογραφημένες. Αλλά σήμερα ακούστε με από το αισθησιακό μικρόφωνο του Νικόλα Βασιλείου. Ναι, είναι το ολοκένουργιό μου μικρόφωνο και να κάνουμε και εδώ λίγο ανέσχυτο promotion έτσι και στους δύο. Έχει βγει ένα Anthem podcast με τον Ανδρέα Γαλιατσάτο. Ναι, είναι φίλος μας ψυχοθεραπευτής, ο οποίος ασχολείται και με την τεχνική Connected Breath. Είχατε δει ένα άρθρο συνέντευξη που είχαμε κάνει για τη σημασία της σωστής αναπνοής. Γιατί τώρα τουλάχιστον από όταν σταμάτησα την εκπομπή έπρεπε να βρω ένα άλλο αντικαταθλιπτικό, ας πούμε. Και ξεκίνησα το 2019 yoga και από τότε κάνω καθημερινά σχεδόν. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του διαλογισμού έχει να κάνει με τις αναπνοές, πώς να αναπνέουμε σωστά. Και πραγματικά, άμα κάτσεις και διαβάσεις το άρθρο, θα δεις ότι ακόμα και την αναπνοή μας την κάνουμε λάθος. Και επειδή πραγματικά πήραμε πάρα πολλά σχόλια για τον Ανδρέα και για το πόσο όμορφα μιλούσε στη συνέντευξη, κάναμε και ένα podcast μαζί για την τεχνητή νοημοσύνη και για το πώς έρχεται να καταλάβει τον κόσμο. Στην ουσία, τον έχει ήδη καταλάβει και το τι πρόκειται να γίνει τα επόμενα χρόνια. Μιλήσαμε και για τα ηθικά διλήμματα. Είναι ακριβώς προηγούμενη εκπομπή. Άμα γυρίσετε λίγο πίσω στο YouTube ή στις podcast πλατφόρμες, μπορείτε να το δείτε. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον από Σεπτέμβριο θα γράψουμε και άλλα podcast με τον Ανδρέα και μπορεί να είσαι και εσύ μαζί μας, άμα θες. Ναι, άμε. Εγώ γενικότερα, όπως είπε και ο Τζανέτος, έχω ένα ολοκένουργιο μικρόφωνο και μπορούμε να βγάλουμε καλύτερες εκπομπές πλέον, γιατί μπορώ και να το μετακινήσω αυτό το μικρόφωνο σε άλλους χώρους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Τζανέτο, γιατί στο προηγούμενο podcast ανέφερε ότι έχω ξεκινήσει ένα δικό μου Unstable Show Basketball Edition μετά τη στήλη στο anthem.gr. Έχουμε και ένα δεν είσαι, είναι το ξαδέρφι σου. Είναι το ξαδερφάκι σου. Ακριβώς. Είναι το ξαδερφάκι λοιπόν αυτού του podcast, το μπασκετικό edition, ας πούμε. Μιλάμε για μπάσκετ. Τώρα τον Ιούλιο δεν έβγαλα podcast, είναι η αλήθεια. Ίσως βγάλω με αφορμή τον Γιάννη Αντετοκούμπο και το κατόρθωμά του στους τελικούς του NBA. Γενικότερα όμως έχουμε πει με τον Τζανέτο ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα θεματικά podcasts, να μην κάνουμε αυτές τις ραντομίλες που κάναμε και παλιότερα, να πιάνουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, να το αναλύουμε και να περνάμε καλά. Νομίζω αυτό είναι το spirit που έχουμε αυτή τη στιγμή για το podcast και ελπίζω, αν συνεχίζουν τα πράγματα να είναι έτσι ανοιχτά και να μπορούμε να συζητάμε και να περνάμε καλά και να βρισκόμαστε κιόλας και να είμαστε από κοντά, να μπορούμε να το βγάλουμε σωστά, νομίζω ότι θα γίνει. Και συγγνώμη, πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Κάτσε να προσθέσω κι εγώ πάνω στο κομμάτι του podcast ότι και εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί έχουμε περάσει τους στόχους που είχαμε θέσει. Δηλαδή, μπορεί τα νούμερα να είναι χαμηλότερα από την εκπομπή προφανώς, γιατί το ραδιόφωνο είναι ένα μεγαλύτερο πόρταλ. Αλλά το θέμα είναι ότι ενώνοντας τα analytics από όλες τις πλατφόρμες, είμαστε πάνω από τους στόχους μας και πραγματικά σας ευχαριστούμε γιατί σημαίνει ότι τα ακούτε. Πολύ παραπάνω. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στο Θοδωρή το Βλιώρα, τον τεχνικό μας, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος που έχει μεταφέρει το podcast σε όλες τις πλατφόρμες. Πέρα από το YouTube, βρίσκεται στο Spotify, βρίσκεται στο Google Podcast, βρίσκεται στο Apple Podcast, βρίσκεται στο Castbox. Μπορεί και μετρημένα 12 με 13 πλατφόρμες για podcast, οι οποίες τα νούμερα που μας προσφέρουν είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι όντως πολύ παραπάνω από αυτό που περιμέναμε να δούμε. Και να πούμε και επίσης, άμα θέλετε να μας ακούσετε και σας αρέσει και η σημερινή εκπομπή, μπορείτε να κάνετε subscribe σε οποιαδήποτε πλατφόρμα εσείς επιθυμείτε και χρησιμοποιείτε καθημερινά για να κάνετε το podcast fetching σας. Λοιπόν, και να δώσουμε ένα τελευταίο shout-out σε έναν πολύ φίλο ακροατή, γιατί έχουμε ξεκινήσει και μαζί μια δουλειά. Έχουμε το ACHN Pod με το φίλο μας τον Μιχάλη τον κρατημένο. Εν προκειμένου εκεί εγώ είμαι ο παρουσιαστής
Τζανέτο είναι ένα ρόλο που δεν έχω συνηθίσει, γιατί συνήθω εσύ έκανε τι εισαγωγέ. Ακόμα και τώρα νιώθω ψάρι έξω από το νερό που ξεκίνησα εγώ το podcast. Περνάμε καλά, λέμε για τα νέα τη εκάστοτε εβδομάδα για το superheronews.gr. Αυτά... Να το ακούσετε, είναι πάρα πολύ καλό. Και ο Μιχάλης και ο Νικόλας είναι εξαιρετικοί στην δουλειά. Είναι δύο γκίκουλες που απλά συζητάνε για σειρές και ταινίες. Αυτό. Α, μας αρέσει να ακούσετε ένα τύπο που είναι δύο τύποι και συζητάνε για σειρές, ταινίες και νέα. Κουλ. Cool. Λοιπόν, πάμε μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή των 10 λεπτών. Των 10 λεπτών. Έχουμε να πούμε ότι το σημερινό θέμα που φαντάζομαι με τον Τζανέτο ανάμεσα σε πολλά άλλα θέματα. Να πιάσουμε το κομμάτι καλοκαίρι. Γιατί το podcast που ακούτε. Ηχογραφείται αρχές Αυγούστου, είναι Δευτέρα. Είναι η Δευτέρα που έγινε ο χαμός για το αν θα πρέπει να γίνει αργία, αν δεν πρέπει όχι, αν θα πρέπει να βάζουμε πλυντήριο, αν δεν πρέπει να βάζουμε. Έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός, τον οποίο εγώ προσωπικά τον βρίσκω πολύ αστείο. Δηλαδή, βλέπεις και το επιτελικό κράτος που είναι, σου λέει: μην βάζετε τέτοιο. Σε λίγο θα μας πούνε: βγάλετε και το ψυγείο από την πρίζα, ρε παιδί μου, αμαλάχη, μην τρώτε ρεύμα. Επιτελικό κράτος, ωραίο αστείο αυτό. Ωραίο αστείο. Ήθελα να πω. Δεν είναι δικό μου δυστυχώς. Βιώνουμε επίσης και το μεγαλύτερο καύσωνα από τη δεκαετία του 80. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε και κάποιους φίλους που μας ακούν από εξωτερικό, γκαραντί αυτό. Να πούμε εδώ ότι βιώνουμε τον χειρότερο καύσωνα που έχω ζήσει ποτέ προσωπικά. Και ξέρεις ποιο είναι το κακό, ρε φίλε. Δηλαδή, ή θα κάτσεις και θα κάνεις μπάνιο, κυριολεκτικά θα πέσεις για ύπνο και θα ξυπνήσεις μουσκίδι, σάουνα, θα έχεις χάσει 3 κιλά. Αυτό είναι καλό. Αλλά θα πρέπει να βάζεις μπάνιο, πλυντήριο, ιστορίες κάθε μέρα. Ναι, υδατώνεσαι και τα σχετικά. Ή θα ανοίξεις το air condition και θα ξυπνήσεις με το λαιμό κομμάτια. Με κρυοπαγήματα. Καλοκαιριάτικα. Να μην μπορείς να στρίψεις το λαιμό σου, ρε φίλε. Έχουμε και μία ηλικία. Είμαστε 27 χρονών, ρε φίλε. Ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε αν θα σηκωθούμε από το κρεβάτι. Αν θα μας δίνει αυτά τα πράγματα. Στα 27. Κοίταξε να δεις. Εγώ να σου πω την αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι αυτός ο καύσωνας που νιώθω αυτή τη στιγμή δεν είναι. Έχω νιώσει και υψηλότερες θερμοκρασίες. Δηλαδή, σήμερα το πρωί προπατούσα για να πάω στη δουλειά. Είχε 35 βαθμούς ο Άγκουα Λίκιν Πάρκ και νόμιζα ότι έχουμε καλοκαίρι 2008 που είχε 45 βαθμούς και Άγκουα Λίκιν Πάρκ πάλι. Δεν νιώθω ότι δεν έχω νιώσει τόσο πολύ τον καύσωνα, γιατί είμαι σε εσωτερικούς χώρους, ευτυχώς. Αλλά όποτε βγαίνει, ρε φίλε, είναι σαν να βρίσκεσαι στη Μόρντορ. Καλά, και εγώ σε εσωτερικού χώρου είμαι. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό το μήνα, τόσο στο σπίτι όσο και στο μαγαζί, το ρεύμα θέλει περισσότερο από το ενίκιο. Τι είναι αυτό που λέμε. Ναι, σωστό. Δηλαδή, έχουμε 24/7 ανοιχτό το air condition, αλλά το θέμα είναι, δεν είναι αυτό. Το κακό δεν είναι αυτό. Κακό είναι ότι θα φύγει να πα από το point A στο point B, θα βγει έξω, ένα το κρατούμενο, και το δεύτερο είναι όταν θα πέσει για ύπνο. Δηλαδή, πρέπει να διαλέξει. Δηλαδή, εγώ στον ύπνο μου θα κάνω μπάνιο. Ή θα ξυπνήσω πιασμένος. Ναι. Είναι πολύ περίεργη εποχή αυτή. Και γενικά το καλοκαίρι, εγώ. Θέλεις να κυκλοφορήσεις έξω, θέλεις να πας να πιεις μια μπύρα, θέλεις οτιδήποτε. Και ειδικά αν εξαρτιέσαι από τα μέσα, όπως εξαρτώμαι εγώ πλέον. Δυστυχώς. Αυτή είναι μια ιστορία για κάποιο άλλο podcast όμως. Δυστυχώς εξαρτιέμαι από τα μέσα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις έξω, να πας για μια βόλτα και να πρέπει να ζήσεις όλο αυτό το πράγμα που λέγεται. Μέσα μαζικής μεταφοράς, αυγουστιάτικα. Ποια μέσα μαζικής μεταφοράς, εννοείς τα κτέλ που φέρανε και τα αγοράσανε κρυφά χωρίς να μας πούνε τίποτα. Εγώ είδα τα αυτά με τη μία πόρτα που δεν ανοίγει με το ζόρι. Εγώ είδα τα νορβηγικά λεωφορεία. Στο Γέρακα πάνω έχει νορβηγικά λεωφορεία. Έψαξα μάλιστα να δω την επιγραφή σε τη γράφη, ήταν νορβηγικά. Είχα ακούσει ότι τα φέραμε από κάπου από τη Λιθουανία, δεν θυμάμαι που τα φέραμε. Τα μισθώσαμε. Ακόμα και τα λεωφορεία έχουν κάνει περισσότερες διακοπές και ταξίδια από εμάς. Σωστό, σωστό. Στα πόσα μπάνια είσαι? Δύο. Πήγα για δύο μπάνια στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Είμαι στα μηδέν. Έτσι, μηδέν. Μηδέν μπάνια, μηδέν παγωτά, να ξέρετε. Παγωτά δεν τρως, ρε φίλε. Έχω εδώ μια φωτογραφία. Λίλα Πάουζε με Μπουένο. Όχι Μπουένο, Φερέρο Ρουσέ. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Φίλε, ό,τι καλύτερο εδώ στην Καλυθέα. Δεν θα κάνω διαφήμιση. Μην κάνει διαφήμιση. Άμα με πληρώσουν ρε φίλε, να του κάνω διαφήμιση. Να σε δω και influencer και τίποτα άλλο στον κόσμο, Τζανέτο, αλήθεια σου λέω. Μα καλά, αυτοί πώς τολμάνε και δεν ανοίγουν το μεσημέρι με στον καύσωνα να φάμε. Σαν δεν τρέπονται. Δεν θέλουν λεφτά εδώ στου παξού. Την καρδε πόρτο influencer που θέλει να φάει το μεσημέρι. Καλά, πολλοί βέβαια λένε ότι ξέρει γιατί το έκανε, επειδή πήγε να το ζητήσει κούτρα το φαγητό και το κεράσανε. Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι, ναι, ναι. Έφαγε κατάλληλη.
Λοιπόν, ξέρω εγώ, και μπόρεσαν να τα ξεχωρίσουν στην είσοδο τα σκατά οι εργαζόμενοι. Ναι, έλαντε, σωστό. Γιατί, και αυτό. Γιατί τα βάλανε να κάτσουν στο τραπέζι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Το θέμα τέλος πάντων είναι με το καλοκαίρι, λοιπόν, και αφού έχει κάνει μηδέν μπάνια, πρέπει να πας, να βγεις μια βόλτα και πρέπει να μπεις μέσα στα μέσα. Και μέσα στα μέσα, ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι. Έχει γίνει καινούριο trend. Δηλαδή, να το πούμε αυτό. Έχει γίνει καινούριο trend να μπαίνει ο κάθε κάγκουρας με ηχείο και να ακούει hip hop, ξέρω εγώ, καλοκαιριάτικα, στη διαπασόν το hip hop τώρα. Ακούγεται τρία βαγόνια μπροστά στο μετρό. Και κυρίως επειδή το έχω δει από έναν συγκεκριμένο τύπο και τον έχω πετύχει τουλάχιστον πέντε φορές αυτό το καλοκαίρι. Είναι μόδα να κυκλοφορείς με αμάνικο στο μετρό, χωρίς μάσκα, να παίζουν λαϊκά τραγούδια και εσύ να τραγουδάς. Και μάλιστα μέσα στο μετρό να φοράς γυαλιά ηλίου, λες και είσαι εκπομπή του Ραπτόπουλου. Στη Μαρμίτα, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Παιδιά, σταματήστε να βάζετε στα ηχεία καλοκαιριάτικα, ειδικά να βάζετε τραγούδι και να τραγουδάτε μέσα στο μετρό. Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να ακούσω τραγούδι στο μετρό. Εγώ θέλω να. California. Δεν παίζουν αυτά όμως, Τζάνε. Α, δεν παίζει η Ρίνα. Τι Ρίνα, ρε Σιρό. Εδώ παίζει τέτοιο. Άσε τώρα τη Ρίνα και την Ξέρινα τώρα. Δηλαδή, εδώ σου λέω τώρα παίζει ο άλλος. Μπαίνει μέσα και ακούει 26ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμία. Με χώρισες και με πέταξε αμπαλιό Βετέξ. Δηλαδή, φοβερό κομμάτι αυτό. Με χώρισες και με πέταξε αμπαλιό Βετέξ. Τώρα το βγάλα το μυαλό μου, μην νομίζεις. Εγώ έμαθα ότι είναι προσβολή να μπει στον άλλο Βετέξ. Γιατί? Πατσαβούρα. Κατευθείαν, ακόμα καλύτερο. Αυτό το μάθα προχθές. Αλλά θέλω να σου πω, είναι καλοκαίρι λοιπόν και μπαίνει ο άλλος εκεί που πεθαίνεις και παίζει, ας πούμε. Ό,τι παίζει. Δεν μπορώ, παιδιά. Μην βγαίνετε να τραγουδάτε. Γενικά, καλοκαιριάτικα. Αφού είναι όλοι entitled little fucking bitches. Τελεία. Σωστό. Πάμε, λοιπόν. Παρακάτω. Διακοπές. Εγώ, λοιπόν, σαν ένας άνθρωπος που δεν πάω διακοπές πλέον, για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι, έχω τα θέματά μου. Γιατί ανοίγω, φίλε Τζανέτο, τα social και είναι όλοι έξω. Και το άκουγα σε ένα podcast που έκανε ο Θωμάς Ζάμπρας και συμφώνησα απόλυτα. Βλέπω ανθρώπους εκεί έξω, οι οποίοι κάνουν τρεις μήνες διακοπές. Και εκείνη τη στιγμή αναρωτιέμαι μέσα μου, πόσο καλύτερα έχουν πάει τα πράγματα στη ζωή σου, όχι, ώστε φίλε, να λιώνω εγώ καλοκαιριάτικα και εσύ να κάνεις τρεις μήνες διακοπές. Έχει γυρίσει ο άλλος όλη την Ελλάδα και δεν έχω καταφέρει να πάω για μπάνιο στη Λούτσα, ρε φίλε. Κυριολεκτικά έχω δει, φίλοι μου, να έχει πάει ναύπλιο, Αιγαίο, να έχει γυρίσει όλα τα νησιά, να έχει γυρίσει όλη την Πελοπόννησο και τώρα είναι κάπου στην. Στο Ιόνιο. Στο Καστελόριζο. Και είμαι σε φάση, ρε φίλε. Είπε να πάει και από το Δεκάνησα, μην τη ξεφύγει. Ναι. Από τη συλλογή. Ναι. Είναι σαν το Θάνος. Ξέρεις, μαζεύουν τα νησιά το καλοκαίρι, ας πούμε, και τα βάζουν όλα μαζί. Και λες, πόσο καλύτερα έχει πάει η ζωή σου, τι έχει ξημερώσει σε σένα. Και, δηλαδή. Άσε με να σου πω, το δέχομαι, φίλε. Είναι priority. Ο καθένας βάζει τις προτεραιότητες του. Δηλαδή, και εγώ θα μπορούσα να πάω διακοπές, αλλά έχω ρίξει πέντε μισθούς σε κρυπτονομίσματα. Ναι, χαίρομαι okay. πολύ. Καταλαβαίνω τι λες ότι έχεις ρίξει πέντε μισθούς σε κρυπτονομίσματα. Όχι, αστείο είναι, δεν έχω ρίξει πέντε μισθούς. Να σου θυμίσω όμως ότι είσαι και ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Θεωρητικά μπορείς να φύγεις, αλλά. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Και μην θεωρητικά, ξεχνάμε. Σου λέω, θεωρητικά μπορεί να σου πει ο αγνός καπιταλιστής που μπορεί να ακούει το podcast, δεν νομίζω, ότι θα μπορούσε να προσλάβεις έναν υπάλληλο να, στη θέση σου και εσύ να είσαι διακοπές όλο το καλοκαίρι. Ναι, να σου πω, ναι. Και το ότι μας έχει κλείσει το μαγαζί 100 φορές με τα μέτρα, με τα lockdown, δεν το λέει κανείς αυτό. Ναι, αυτό δεν το λέει κανένας γιατί τέτοιο. Από την τελευταία φορά που κάναμε podcast πέρασαν άλλοι 4 μήνες μέχρι να απελευθερωθούμε. Απίστευτο, έτσι. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, λένε κάθεσαι ρε, εσύ τόσο καιρό καθώς στο lockdown ή δεν ξεκουράστηκες. Όχι, ρε φίλε, όταν είμαι κλεισμένος μέσα σε 4 τείχους, δεν ξεκουράζομαι. Δεν ξέρω τι λες. Okay, καθόμουν και έκανα γιόγκα, διάβασα 30 βιβλία, αλλά δεν ξεκουράστηκα. Εκτός το ότι δεν ξεκουράζεσαι, Τζανέτο, ψάχνεις και τους χρηματικούς πόρους με τους οποίους θα καταφέρεις να ξανανοίξεις το μαγαζί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν πάρα πολύ από αυτό το lockdown και εγώ δεν έκλεισαν πάρα πολλά μαγαζιά, ειδικά εδώ στην περιοχή μας. Και εκτός αυτού δεν έχει στηρίξει κανένα νέο κατάστημα. Δηλαδή όλα τα νέα καταστήματα δεν έχουν πάρει υποστήριξη από το κράτος και μπαίνουν μέσα μήνα με το μήνα με τη ηλίθια δικαιολογία ότι είναι νέα καταστήματα. Γεια σας, κύριοι. Ναι, δεν έχω δει, ξέρεις, δεν έχω δει το. Να προβάλλεται τόσο πολύ το λουκέτο που έχει μπει σε πολλά καταστήματα από αυτά τα πολύ μήνα lockdown, ας πούμε. Δεν το έχω δει, μη σου πω ψέματα. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά το έχω δει στον περίγυρό μου. Αυτό που λες, δηλαδή στη γειτονιά μου, στο έτσι, στο αλλιώς. Το έχω δει αυτό το γεγονός και είναι πολύ κρίμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μιλήσουμε λίγο για το θέμα διακοπές.
Μίλα ελεύθερα τόση ώρα. Λοιπόν, εγώ αυτό που λέω, Τζανέτο, αγαπητέ μου φίλε και όχι μαθητή, που έλεγε ο Κατακουζινός. Έχει ανοίξει τη φωτογραφία που έλεγε χάρη στους Pix Lux θα μαμίσω κι εγώ και είναι ένας τύπος και παίζει κιθάρα. Μπράβο. Γιατί, τι γίνεται, Τζανέτο, το καλοκαίρι, έχουμε την παραλία. Και στην παραλία ποιος πάει πρώτος? Ο Τζιβάτος να κάνει κάμπινγκ. Άσε τον Τζιβάτο που κάνει κάμπινγκ, εγώ σου λέω στη γωνία. Έχει γίνει μια νέα μόδα τώρα και έχουν ξεκινήσει και οι τρεντοκάγκουρες να μαθαίνουν πέντε τραγουδάκια έτσι στην κιθάρα. Και είναι ο τρεντοκάγκουρας τώρα έτσι κάθεται στην κιθάρα και βάζει φωτιά. Στραβό καπέλο πάντα. Πάντα στραβό το καπέλο. Άμα το καπέλο είναι ίσιο, τρελαίνει το τρεντοκάγκουρας. Το καπέλο στραβό, γυαλιά ηλίου. Πάντα γυαλιά ηλίου. Πανάκριβο μοντέλο το οποίο το έχουμε πετάξει στην άμμο για να μοιάζει πιο παλιό. Έτσι. Και έχει και αυτό το φιλτράκι εδώ, σαν το Lucky Luke, είναι εδώ στη γωνία, έχει ένα φιλτράκι, όπου που και που στρίβει τσιγαράκι. Και αυτός τώρα παίζει, ας πούμε, και παίζει το Nothing Else Matters, παίζει το Να Μ' Αγαπάς, παίζει το Φιλαράκι, παίζει εκεί το Εκεί στο Νότο, Pix Lux. Παίζει εσύ εν τέλω, να το σε δείξω, να σταμάτα να τραγουδάς συμπόδια, σταμάτα σε εδώ. Λοιπόν, λοιπόν, το θέμα είναι ότι. Δεν, να σου πω κάτι. Ο Σύμπο είναι. Το καταλαβαίνω. Παίζει κάτι καινούριο στην παραλία. Φίλε, εγώ νομίζω ότι τρολάρει το σύστημα, έτσι. Δεν ξέρω να τρολάρει το σύστημα. Ρε φίλε, συγγνώμη, έχουμε 2021. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω ότι. Δεν έχω δει. Φαντάζομαι δεν υφίσταται πλέον το να παίρνει την κιθάρα σου σε μια παραλία. Πέρα από τον αν είσαι φασαίος και έχει πάει για διακοπές στην Ικαρία. Που, οκ, το σέβομαι. Είναι Ικαρία. Εκεί κάνουν τα πάντα. Slow down. Ο χρόνος ναι, κυλάει διαφορετικά. Οπότε μπορείς να κάνεις να αλλάξεις τα trends με μια χρονοκαθυστέρηση 5 χρόνων. Γιατί τι είναι 5 χρόνια στην Ικαρία? Είναι αλήθεια ότι στην Ικαρία κάποιος σκόνταψε Δευτέρα και έπεσε την Πέμπτη. Πάνε τόσο αργά τα πράγματα στην Ικαρία. Εγώ ρε φίλε, νομίζω ότι από το 2014 που είχαμε γράψει το άρθρο για το έντεχνο στην παραλία, νομίζω ότι από τότε μέχρι σήμερα έχει σταματήσει ο κόσμος να παίζει μουσική. Όχι, εγώ το έχω δει. Πού? Με φωτιά, το έχω. Καταρχήν, εγώ δεν πάω παραλία πλέον. Ξεκινάμε. Ναι, εγώ το είχα δει πριν 2 χρόνια τώρα. Δεν μπορώ να σου πω ότι το είδα φέτος. Δεν ξέρω αν είναι το τρέν του φετινού καλοκαιριού. Είναι μαλλί, γυαλί, παντελόνι, λίγη κιθάρα στην παραλία. Που έλεγε και ο Άρης ο Φιλιοτόπουλος. Αλλά θέλω να σου πω. Δηλαδή, είναι τρομερή αυτή η κατάσταση. Και ξέρεις ποιος ήταν αυτός που έχει κάνει τις περισσότερες διακοπές από όλους? Για πες. Ο Πρωθυπουργός. Φυσικά. Τι νομίζεις ότι ο Πρωθυπουργός είναι δουλειά του 24/7? Ο Πρωθυπουργός μπορεί να πηγαίνει διακοπές, να κάνει ό,τι γουστάρει, σου λέει τέτοιο. Και πάντα είναι κάτι ολιγοήμερο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γίνεται το χαμός πίσω και σου λένε α, είναι ολιγοήμερο. Κάτσε, ρε φίλε. Μην κρίνεις για να μην κριθείς. Ναι. Εγώ που δεν κάνω διακοπές, λοιπόν, μπορώ να κρίνω αυτόματα τον Πρωθυπουργό που έχει πάει τα τρίμερα του στο Κώστα Ναβαρίνο. Μην κρίνεις, ρε φίλε. Εργαζόμενος είσαι κι εσύ. Κάτω από το λιοπύρι όλη μέρα δουλεύεις, κάθεσαι, κάνεις παραγγελίες, τις ετοιμάζεις και αυτός εργαζόμενος είναι όλη τη μέρα δουλεύει. Η διαφορά είναι αυτή, ότι εγώ είμαι εργαζόμενος, αυτός δεν είναι. Όλη τη μέρα δουλεύει και μετά γυρνάει στο σπίτι και ταΐζει τον πίνατ. Ο πίνατ είναι στη δουλειά. Σε παρακαλώ. Ο πίνατ είναι στη δουλειά. Σε παρακαλώ. Έχεις δει. Μην κρίνεις. Το εκπληκτικό βίντεο. Έχεις δει το εκπληκτικό βίντεο που είναι ο Μητσοτάκης και κάνει μια τηλεδιάσκεψη με κάτι παιδάκια. Ναι. Και δείχνει σε μια κάμερα που κάνει έτσι το χέρι του ρε παιδί μου ότι φέρτε μου. Και είναι μια υπάλληλο και έχει. Ελάτε εδώ απέσια στρουμπάκια. Όχι, είναι μια υπάλληλο και έχει πάρει τον πίνατ και φαίνεται ότι παίρνει το καημένο το σκυλάκι, α πούμε, το παίρνει από το ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, για να το πάρει με το δωμάτιο και καλά να το κάνει το χαϊδέ μπροστά. Αυτό το image, ας πούμε, των Ελλήνων πολιτικών, αυτές οι βλακίες που τους λένε οι επικοινωνιολόγοι στο Μητσοτάκη, στο Τσίπρα, σε όλους. Εκτός από τον Κουτσούμπα, γιατί αυτοί είστε. Δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια. Δηλαδή, αυτές τις χαζοαμερικανιές τις θεωρώ αηδίες. Και δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης αυτό, απλά αυτός πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο. Καταρχήν, ρε φίλε, έχει πάει διακοπές Τίνου. Ναι. Έχει πάει διακοπές. Και καλά για τον εμβολιασμό. Έχει πάει διακοπές. Ναι, αλλά στην παραλία τον είδαμε φωτογραφίες. Έχει πάει διακοπές στο Κώστα Ναβαρίνο. Ένα τριμεράκι στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρίμερο, εγώ έμαθα ότι ήταν εβδομάδα. Τι να σου πω, δεν έχω στερήσει. Στα Χανιά. Στο Κώστα Ναβαρίνο, μήπως πήγε να βρει τον Κριστιανό Ρονάλντο που πάει Κώστα Ναβαρίνο. Μπορεί να είναι φαν, γιατί είναι και αθλητικός. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή ότι ήρθε και μια πολύ. Είσαι και από αυτά τα μέρη. Και μια πολύ γνωστή σχεδιάστρια μόδα, λίγο γιαγιούλα, λίγο. Όπα, λες πολλά. Οπ. Και μην είχε και 30 μπράβους έμαθα. Μην πούμε παραπάνω. Λοιπόν,
Ναι, έχει κάνει αυτό το τρίμερα. Είχε κάνει και πριν το Κώστα Ναβαρίνο, ακριβώς ένα τρίμερο πριν πάλι είχε φύγει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θέλω να γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Άμα είναι να είμαι 24-7 να το παίζω εργαζόμενος. Καλά. Μαμά, θέλω να γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Ναι, παιδί μου, θα σε κάνω. Όπως έλεγε στο βίντεο με το διαιτή, το έχεις δει που κατεβάζει αυτός βρυσίδια στο διαιτή. Influencer μπορώ να γίνω. Σκάσε. Θέλω να σου πω πάντως ότι σου λένε, παιδί μου, ότι αν γίνεις πρωθυπουργός, δουλεύεις 24-7. Ω, καλά, ναι, εντάξει, okay. Άμα κρίνω από αυτόν εδώ, πάρα πολύ δουλειά. Δύσκολα. Μην βροντοχτυπάς τις άντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Ζηλεύεις γιατί δεν είσαι στη θέση του. Σωστό. Δηλαδή, τώρα θα καταργήσουμε τη σιέστα. Ναι. Στην παραλία. Άμα εγώ μπορούσα. Με κοκτέιλ. Ακριβώς. Άμα εγώ μπορούσα να έχω ένα στρατό ηλίθιων τρόλ και προβάτων να λένε ότι κάνω λιγοήμερες διακοπές κάθε φορά που η χώρα πίσω καταστρέφεται, θα ήμουν κι εγώ άρχοντας, φίλε. Έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, Τζάνετ. Και sorry που σοβαρεύω το κλίμα. Πάμε λίγο να πούμε για τέτοιο. Πέρα τις διακοπές τώρα του γουρλωμάτι. Πες λίγο εσύ για κάτι άλλο που ήθελες να πεις. Ερώτηση: για ποιο λόγο κλείνουν εξαπλώστρες? Το άκουσα και αυτό, ρε φίλε. Κλείνουν εξαπλώστρες. Ναι, παίρνεις τηλέφωνο, λέει, και κλείνεις εξαπλώστρες από την προηγούμενη μέρα. Αλλιώς, λέει, πας και περιμένεις. Μην χάσεις και με τόσο χαμό που γίνεται στον τουρισμό φέτος. Ειδικά στην Αθήνα, λέει. Αλλιώς πας και περιμένεις 5 ώρες για να αδειάσει εξαπλώστρα να κάτσεις. 5 ώρες για να κάνεις μπάνιο στην Αθήνα. Που ναι. Είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι. Σε λίγο θα κολυμπάς πάνω σε ανθρώπους. Εν τω μεταξύ, σε αυτές τις 5 ώρες αφήνεις την τσάντα σου λίγο δίπλα, κολυμπάς και έχεις γυρίσει πίσω. Σε αυτές τις 5 ώρες έχει πάει έβια να κολυμπήσεις. Χωρίς ξαπλώστρες, ξέρω εγώ. Δεν το έχω άκουσει αυτό, μη σου πω ψέματα. Swim. Τι να πω. Λοιπόν, να πω εγώ κάτι άλλο. Που... Επίσης. Όχι, δεν θα πεις. Εγώ θα μιλήσω. Πάρε τη σκυτάλη τσάντα. Εγώ θα μιλήσω γιατί κράζεις. Κάνε το πώς το σου. Κράζεις τον πρωθυπουργό μας. Ναι. Γελίο υποκείμενο. Που έχουμε το πιο φτηνό τηλέφωνο και το πιο φτηνό ρεύμα σε όλη την Ευρώπη. Από την ανάποδη πλευρά τη διάβασα. Τα πιο φτηνά. Μου φαίνεται. Να σου πω, η στατιστική αυτή διαβάζεται ανάποδα, Τζανέ. Τα ακριβότερα είμαστε. Εγώ είμαι Γερμανός. Τα βλέπω από κάτω προς τα πάνω. Τι θες. Τι θες τώρα. Ναι. Έχουμε legit τα πιο ακριβά δεδομένα κινητής στην Ευρώπη. Έτσι, το πιο ακριβό ρεύμα. Και τώρα που έχει κάψει, να σου λέει: μην χρησιμοποιείτε το ρεύμα, ρε παιδιά. Αν είναι μοναχοφάιδες, δεν φτάνει που το πληρώνετε πανάκριβο. Θέλετε να το χρησιμοποιήσετε κιόλας. Σου δίνω 500 safe moon για να πάρεις ένα φύλλο μπανανιάς να μου κάνεις αέρα. Καλό. Έχει βγει και ωραίο ανέκδοτο με αυτό, αλλά θα σου το πω μετά. Το ξέρω, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θέλεις να πεις κάτι άλλο πριν φέρω εγώ ένα θέμα συζήτηση? Όχι, αλλά κάτι θα βρω να σε διακόψω, αλλά πες. Okay. Λοιπόν, ειλικρινά. Το είχα πει και πριν 2 χρόνια σε άρθρο, το λέω και σήμερα. Σταματήστε τα story από κλαμπάκια. Δεν μπορώ άλλο τα story από κλαμπάκια. Πάει ο άλλος και σου λέει: θα δεις τώρα τι καλά που περνάω. Θα βγάλω 5 story που θα παίζει David Guetta και εγώ θα χοροπηδάω με κάτι γκόμενες. Πω τι ωραία που περνάω. Εσύ. Και έχει τη φάτσα του Roasted Boy. Πω τι ωραία που περνάω, είναι καταπληκτικά εδώ. Καταρχήν, ποιο κλαμπ είναι ανοιχτά? Ποιο κλαμπ είναι ανοιχτό? Νομίζω μόνο τα μπαρ είναι ανοιχτά από ό,τι έχω δει εγώ σε story. Φίλε, βάζουν μια χαρά. Όχι ακριβώς από κλαμπάκια, έχεις δίκιο. Βάζουν από μπαράκια. Όπου. Να σου πω, το ίδιο θέμα έχω και με ροκάδες με ταλάδες, γιατί μας κατηγορούν και εμάς ότι είμαστε. Δεν γουστάρουμε τη διασκέδαση. Το να λες ότι είσαι μεταλλάς δεν είναι μαγιά, είναι αυτοταπείνωση. Έχω το ίδιο πρόβλημα με ροκάδες με ταλάδες. Πλάκα, και ανεβάζουν όλη τη συναυλία. Πάει ο άλλος, ανεβάζει όλη τη συναυλία. Όταν είχαμε πάει η Τζανέτο Iron Maiden, ας πούμε, ξέρεις τι έκανα. Δεν έβγαλα μισό βίντεο. Γιατί ήξερα ότι θα τα ανεβάσουν 25 άτομα στο YouTube. Έχω σκηνικό. Ζήσε τη στιγμή. Έχω σκηνικό από τους Maiden, το οποίο παίζει να το θυμάσαι. Για πες. Ήταν ένα τύπο. Ήμασταν καταρχήν 45.000 άτομα max. 33.000 άτομα που ήταν δεν ήμασταν. Είπανε 35, αλλά ήμασταν 45 με 47. 33 είχαν πει και ήμασταν 45, γιατί θυμάμαι που βγήκε και λέει 33.000. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, όχι, έχεις δίκιο, το θυμάμαι. Σκέψω ότι για να βγούμε στην Εθνική από το πάρκινγκ, κάναμε 3 ώρες. Ναι, κι εγώ. Θυμάμαι δηλαδή ότι έκανα 3 ώρες για να βγω, ας πούμε, και έφτασα στα McDonald's 4.30-5 ώρα. Ήταν τραγικό. Και έχει τελειώσει η συναυλία 10.30-1 η ώρα, τι ώρα τελείωσε. Λοιπόν, και στη συναυλία είχε τον average κάγκουρα. Πρώην μεταλά, ο οποίος άκουγε Iron Maiden στο Λύκειο και ξέρεις, έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στη συναυλία και να πάρει μαζί και την κοπέλα του, οι οποίες ως επιτοπλίστων δεν είχαν καμία σχέση με τους Iron Maiden και το είδαμε live αυτό, δεν μπορεί να μου πει κανείς τίποτα. Και εμείς είχαμε πάει και είχαμε κάτσει στα VIP, ρε παιδί μου, ξέρεις, πάνω αριστερά.
Δεν είχαμε πληρώσει για VIP. Λέ, όχι, είχαμε εκεί. Κάτσει, λέω. Είχαμε κάτσει, ναι. πάνω αριστερά, όπως μπαίνεις από τη σκηνή τη μεγάλη του TeraVibe. Και έχουμε κάτσει, ξεκινάει στην αυλή, έχουμε γίνει λίγο σαρδέλες και όλα αυτά. Και την ώρα που κάναμε εμείς το headbanging συγγνώμη, και χορεύαμε. Θυμάσαι που λέγαμε ότι θα βγει ο Ανδρέας με τόσο κόσμο. Το είχαμε κάνει story με τόσο κόσμο που είχε. Και εκεί που κάναμε το headbanging μας εμείς και κοπανιόμασταν, είναι μια τύπης από πίσω και άρχισε και μας φώναζε. Λέει, μη χοροπηδάτε πάνω κάτω, δεν μπορώ να δω στη σκηνή. Και είναι και ο τύπος, ναι, σας παρακαλώ ρε παιδιά, δεν μπορεί να δει κοπέλα στη σκηνή, δεν γίνεται. Και εμείς λοιπόν τον γράφουμε κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, απολαμβάνουμε τη συναυλία μας. Αυτός μας έρχεται μερικές μπροξίες, ξέρω εγώ, να σταματήσουμε. Φανταστική συναυλία. Σε φάση του... Ναι, αλλά εγώ σου εξηγώ την οτροπία του Κάγκουρα που έχει έρθει για να παρακολουθήσει τη συναυλία, ξέρω εγώ, και δεν υπολογίζει ότι στις metal συναυλίες ο κόσμος θα το χαίρεται και θα το ζει. Και... Που να πηγαίνει και πιο κάτω, που ήταν. Και σε κάποια φάση, ναι, το θυμάμαι, μας μπρόχνει η κοπέλα του, αρχίζει και μας βρίζει, ρε, και πηγαίνει μπροστά στο κάγκελο ακριβώς. Και γυρνάμε πίσω και κοιτάμε τον τύπο και ήταν σε φάση φουλ ντροπιασμένος και κινησμένος και κάνει να λέει κάτι «Συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη» και λέω «Τώρα λέω καλή τύχη όπως θα έκανε». Άντε πήγαινε βλέστην. Πραγματικά, ναι, είχε κάτσει μπροστά, κοπανιόταν αυτός μόνος, εμείς ήμασταν ξέρεις, σε φάση συμπαράσταση φουλ. Εντάξει, όχι, είχα φανταστική συναυλία πάντως. Αυτά ήταν καλοκαίρια. Πεντάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και θυμάμαι και την προηγούμενη χρονιά, Τζανέτο, που είχαμε πάει οι δυο μας Rogue Wave που είδαμε Godzilla. Flogging Molly. Από πει... τις καλύτερες live εμφανίσεις που έχω δει ever. Πάρα πολύ ωραία, Flogging Molly. Μετά τους Clutch. Γιατί οι Clutch πραγματικά νομίζω ότι έδωσαν τα πάντα. Ο τραγουδιστής του σε κάποια φάση. Φάλο, να πεις. Είχε πέσει πίσω από τα drums και σε ένα solo, σε ένα κομμάτι που δεν είχε φωνητικά. Είχε πέσει πίσω από τα drums και πραγματικά προσπαθούσε να συγκροτήσει. Ναι. Νομίζω από άποψη ενέργειας νούμερο 1 Clutch, νούμερο 2 Flogging Molly και νούμερο 3 Judas Priest, ξεκάθαρα. Flogging Molly θυμάμαι ότι είχαμε περάσει φανταστικά γιατί γινόταν ένας χαμός, ξέρεις, που χορεύανε όλοι, είχε σηκωθεί το χώμα ψηλά, ήτανε τρελάρες. Ο τραγουδιστής του Flogging Molly είναι τρελάρας Ιρλανδός. Γουστάρω τέρμα Ελλάδα και χθες ήμουνα Γερμανία και σήμερα έχω έρθει σε Ρήνα να παίξω Αθήνα και έχετε γαμό τις χώρες, ξέρω εγώ, και τι ωραία είστε. Και το γουστάρανε ρε παιδί μου, κάνανε το πάρτι και πέρναγες πολύ ωραία σου Flogging Molly. Και έχουμε πει πόσο καιρό με τον Τζανέτο ότι άμα έρθουν οι Flogging Molly μόνοι τους θα πάμε. Ξεκάθαρα. Και μετά μπήκαμε την επόμενη χρονιά στρατό, την επόμενη χρονιά δεν ήρθανε και μετά κάτσε πανδημία. Εν τω μεταξύ μου άρεσαν περισσότερο από Dropkick Murphys, να το πω αυτό. Δηλαδή πάντα λες ότι το πρώτο όνομα ξέρεις είναι το καλύτερο. Η Dropkick Murphys είναι κορυφή, έχω κάνει τραγούδι του στατού ξεκάθαρα. Αλλά πραγματικά παιδιά η Flogging Molly ήταν 2-3 φορές καλύτερη στη σκηνή. Ήταν άψογη, αψεγάδιαστη. Ήταν καλύτερη live μπορώ να σου πω σε σχέση με το πώς είναι στο studio version. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια που τα άκουσα στο studio version και ένιωσα ότι στην αυλία απογειώθηκα με αυτά τα κομμάτια, ρε παιδί μου. Ήταν το πάθος, ήταν πολύ καλές ερμηνείες, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, αλλά συζητήσαμε. Και η Godzilla ήταν φανταστική. Έλα, η Godzilla περάσαμε τέλεια. Στο θέμα του καλοκαιριού, ναι, ήταν απίστευτη η Godzilla. Όχι, είναι και αυτό το καλοκαίρι. Καλοκαιρινές μας συναυλίες που δεν βλέπουμε πλέον. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν φταίει ο COVID και ο εγκλεισμός ή αν φταίει το ότι μεγαλώνουμε σιγά-σιγά. Αλλά πραγματικά νιώθω ότι δεν έχω την αντοχή να ξαναμπω σε όλη αυτή τη διαδικασία, να πάρω το αμάξι και να πάω μέχρι το Rock Wave, να στηθώ όρθιος πόσες ώρες. Ναι, να περιμένω να δω τη συναυλία και να γυρίσω πίσω μετά από 3 ώρες αναμονής, ξέρω εγώ, στον παράδρομο της Εθνικής. Πραγματικά, όσο και αν μου άρεσε, όσο και αν το λάτρεψα και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτές τις συναυλίες, νιώθω ότι δεν έχω την αντοχή και την υπομονή να ξαναπάω άμα γίνει η συναυλία έτσι. Ναι, δηλαδή, αν θυμάσαι, εκεί η μέρα μας ξεκινούσε 3, γιατί τότε θυμάμαι που έγραφες και τις ανταποκρίσεις εσύ. Mm. Οπότε πηγαίναμε, παιδιά, και μπαίναμε 3 η ώρα πριν παίξει το πρώτο συγκρότημα. Να ακούσουμε τα opening των opening. Να ακούσουμε τα. Ναι, μπράβο. Και ξεκινούσαμε, ας πούμε, από τις 3 η ώρα γιατί να δούμε και τις ανταποκρίσεις, να γράψουμε και 5 σχόλια. Δηλαδή, μπορεί να έλεγα και εγώ κάτι στον Τζανέτο να βάλει, έγραφε και ο Τζανέτος για τις σημειώσεις του. Το σημαντικότερο ήταν ότι σε έσαιρνα για να έχω παρέα. Ναι, και τελειώναμε. Ω γαλά που δεν ήθελα εγώ. Και τελειώναμε, ας πούμε, τη βραδιά, φτάναμε σπίτι μας και πέφταμε λιώμα 4 η ώρα το πρωί. Τώρα δεν ξέρω αν ένα τέτοιο καλοκαίρι θα μπορούσα να το ξανακάνω, αλλά. Ξέρεις, είναι και ο COVID, το οποίο το λέγαμε και στο προηγούμενο podcast, ότι ο COVID μας έκοψε τις συναυλίες. Που γουστάρουμε συναυλίες. Μας έκοψε τις συναυλίες, μας έκοψε τις εκπομπές, μας έκοψε την κοινωνική επαφή με τους φίλους μας, μας έκοψε τις βόλτες μας, μας έχει στερήσει τις προπονήσεις μας, μας έχει στερήσει τα πάντα, τέλος πάντων. Για πες ένα top 3 ονομάτων που θα ήθελες να δεις του χρόνου, ας πούμε. Όσο και αν μελαγχολικό ακούγεται. Θα το σκεφτώ, περίμενε. Όσο και αν ακούγεται μελαγχολικό, πραγματικά νιώθω ότι έχω χάσει 2 χρόνια από τη ζωή μου. Τελεία. Ναι, και εγώ το λέω. Γεγονός είναι αυτό.
Για πες λοιπόν τρία ονόματα που θα ήθελες να ακούσεις πάρα πολύ, ας πούμε. Θα έλεγες λοιπόν ότι με το που ανακοινώνονται θα πάω, ας πούμε. Πρέπει να το σκεφτώ, θέλω να μου πεις και εσύ. Γιατί εντάξει. Κοίτα, έχω ακούσει πάρα πολλά από τα συγκροτήματα που ήθελα να ακούσω όντως. Ναι, δηλαδή, οκ, δεν μπορώ να πω ότι. Συναυλιακά, ρε φίλε, εγώ έχω απολαύσει. Θα ήθελα, άμα υπήρχαν οι System of a Down, να πήγαινα ακόμα. System of a Down δεν μου αρέσουν καθόλου live. Δεν με νοιάζει. Του έχω στην καρδιά μου, δεν μου αρέσουν live καθόλου. Απλά για την εμπειρία. Θα ήθελα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να πάω στους Linkin Park. Δεν γίνεται. Στους Slipknot. Δεν τους έχω δει. Τέλος πάντων, εντάξει. Κοίτα, εγώ σίγουρα θα πήγαινα στους Metallica που είναι το μεγάλο μου αποθυμένο γιατί είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Να το πω έτσι. Θα πήγαινα στους Slipknot. Σίγουρα γιατί θέλω πάρα πολύ να τους δω. Και ήταν να έρθουν φέτος και μας το έκοψε. Πέρυσι ήταν να έρθουν και μας το έκοψε ο COVID. Και θα πήγαινα. Πολύ συναυλία που έχει γίνει και πρόσφατα στην Ελλάδα και δεν πήγα. Mm-hmm. Στους Lamb of God. Άμα πάμε με πιο μικρά συγκροτήματα. Ναι, για πες. Όχι, θέλω να μου πεις και εσύ λίγο πιο μικρά ονόματα, ας πούμε. Κοίταξε να δεις. Μικρό... Θα σου έλεγα ότι θέλω να ακούσω από ελληνικά συγκροτήματα. Θα ήθελα να ξαναδώ τους Death Radio που τους έχω δει μια φορά. Ναι. Έτσι. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Αθήνα τους Θεσσαλονικιούς που τους έχουμε κάνει και συνέντευξη στο anthem.gr τους Movement of Static. Α, να πω ότι εγώ σίγουρα, ρε φίλε. Α, και τους Pelican θα ήθελα να δω. Α, η τελευταία συναυλία που άκουσα εγώ ήταν Villagers of Ioannina City. Πολύ ωραία. Που είχα πάει στο... και εγώ. Πραγματικά απίστευτο, τον Ιανουάριο του 20 πριν κλείσουμε τον COVID. Θα σου πω μερικά ονόματα από συγκροτήματα που λιώνω αυτή την περίοδο. Θα πήγαινα σίγουρα Ramjax. Οκ. Okay. Θα ήθελα παρόμοιο στυλ με Flonny Molly, Dropkick Murphys κτλ. Ναι, απίστευτο. Ιρλανδικό έτσι. Ρε φίλε, είναι ένα απίστευτο συγκρότημα το οποίο το έχω αγαπήσει πραγματικά. Λέγεται Manchester Orchestra. Είναι εξαιρετικό. Δεν είναι τόσο κοντά στα ακούσματα που είχα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πραγματικά είναι απίστευτο. Και θέλω, ρε φίλε, πραγματικά, άμα έρθει ποτέ στην Ελλάδα, να πάω να δω τον White Buffalo. Οκ, okay, ναι, εντάξει. Δηλαδή το έχω αποθυμένο από όταν έβλεπα Sons of Anarchy και ήμουν 18-19 χρονών. Από τότε έχω αποθυμένο να δω τον White Buffalo κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Τι απίστευτη βαθιά χρειά ο White Buffalo, ρε φίλε. Τι απίστευτη βαθιά χρειά. Βασικά, ξέρεις, θα ήθελα να δω. Brother Denke. Ναι, θα ήθελα να δω. Νούμερο 4 εκεί. Θα ήθελα να δω μία, ας πούμε, όχι tribute band, θα ήθελα να δω ένα συγκρότημα που να παίζει τα τραγούδια του Sons of Anarchy. Ή έστω αυτούς που ήταν συχνά σε τραγούδια του Sons of Anarchy, σε καλά τραγούδια του Sons of Anarchy, να κάνουν μια περιοδία κάπως, ρε παιδί. Είχαμε δει στο Rockwaven από αυτά τα συγκροτήματα τους Black... Δεν τους έχω δει εγώ. Πώς τους λέγανε, κόλλησε το μυαλό μου. Δεν θυμάμαι τώρα. Black Rebel Motorcycle Club. Α, Black Rebel, ναι, τους ξέρω, τους έχω ακούσει. Ήταν στο Sons of Anarchy. Ναι, ρε. Δεν το θυμόμουν αυτό. Λοιπόν, τους είχαμε δει στην Αθήνα, νομίζω. Ναι, κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, αλλά δεν ήταν. Μπορεί να ήταν και σε Rockwave, τους έχω δει στην Αθήνα. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές και για τις συναυλίες. Κάτι άλλο που σου τη πάει στο καλοκαίρι, Τζανέτο, κάτι που θα ήθελες να κάνεις. Όχι, να πούμε κάτι θετικό, έτσι, ωραίο, ρε φίλε, για να κλείσουμε το podcast όμορφα. Ποιο είναι το καλύτερο φαγητό στην. Το καλύτερο φαγητό του καλοκαιριού. Ποιο να είναι δηλαδή. Τι εννοείς, δεν έχω καταλάβει. Ποιο πραγματικά πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο φαγητό του καλοκαιριού. Ποιο είναι το φαγητό που το έχει συνδέσει με το καλοκαίρι και πραγματικά λατρεύεις. Το παγωτό, να σου πω τώρα. Ρε φίλε, φαγητό, συγγνώμη φαγητό, τώρα, φαγητό, δεν τρώγατε γεμιστά το καλοκαίρι, τα μεσημέρια. Όχι. Δεν έτρωγα γεμιστά, όχι. Γιατί ξέρεις το παραδοσιακό το φαγητό που σε δροσίζει. Καρπούς με φέτα. Όχι. Δεν είμαι από Θεσσαλονίκη, Ζανετό. Έγκλημα και τιμωρία. Δεν μου αρέσει το καρπούς με φέτα. Έγκλημα και τιμωρία. Υπάρχει για μένα ένα μέρος στην κόλαση για αυτούς που τρώνε καρπούζι με φέτα, να ξέρεις. Μια καλή φίλη μου λέει ότι το καλύτερο φαγητό για το καλοκαίρι είναι τα ντολμαδάκια. Ωραία τα ντολμαδάκια καλοκαίρι. Ρε φίλε, τα ντολμαδάκια δεν με χαλάνε, αλλά δεν είναι το go-to φαγητό για μένα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει φαγητό το καλοκαίρι. Δηλαδή, εγώ το καλοκαίρι, τι να σου πω, ότι μου αρέσει πιο πολύ, ας πούμε, να τρώω. Ξέρεις, ψημένα κρεατικά, ρε παιδί μου. Δεν είμαι τόσο του ζυμαρικού το καλοκαίρι. Χαίρομαι πολύ και μην τσακίζουμε όλη μέρα. Σουβλάκια. Όχι σουβλάκια. Εγώ σου λέω ψητά, να πα να φας ψητά, ρε παιδί μου. Αυτό καλοκαιράκι να φας ψητά, να φας ένα καλό μπέργκερ. Ένα καλό μπέργκερ νομίζω. Πατάτε σιγανιτές στην παραλία δεν είναι φαγητό του καλοκαιριού αυτό. Όχι. 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 Εγώ στην παραλία συνήθως τρώω σάντουιτς. Μ' αρέσει να παίρνω σάντουιτς ή ένα μπέργκερ. Το κλαπ σάντουιτς είναι καλοκαιρινό φαγητό.
Αλλά καλά, εγώ είμαι και basic beats, οπότε. Ναι, στην Ελλάδα βέβαια το club sandwich σε λίγο θα κοστίζει σε ένα νεφρό. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει γιατί έχουν ακριβήνει τόσο πολύ τα club sandwich στην Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Όχι γιατί... μόνο στην παραλία, γενικά. Γιατί οι σαλάτες έχουν 8,5 ευρώ. Ναι, ο αδερφός μου. Είναι μαρούλι. Ναι, συμφωνώ. Ο αδερφός μου πήγε διακοπές με τους φίλους του στην Άξο. Πήραν ένα club sandwich στη μέση και του λέω τι φτωχομπινέδες, του λέω πήρατε ένα club sandwich στη μέση και μου λέει δεν καταλαβαίνεις, έκανε 14 ευρώ το ένα. Τι 14 ευρώ του λέω, δηλαδή και ακόμα και στην Αθήνα. Στην Πάρο και στην Άξο. Ναι, τα φώτα θα σου αλλάξω, αυτό του είπε το club sandwich. Σωστό, ωραίο. Ναι, δηλαδή είναι στην Αθήνα, έχω βρει club sandwich 6 ευρώ και τσαντίστηκα. Τσαντίστηκα 6 ευρώ το club sandwich, ρε παιδιά. Νομίζω δεν βρίσκεις κάτω από 6,5 πλέον, ξεκάθαρα. Ναι, δεν υπάρχει πουθενά. Να πω κι εγώ ότι είχαμε... Αλλά καλοκαιρινό φαγητό γενικά, sorry να το διακόπτω, καλοκαιρινό φρούτο θεωρώ το καρπούζι, να σου το πω έτσι. Καλοκαιρινό τέτοιο, καρπούζι είναι πάντα το παγωτό. Καρπούζι με φέτα, παγωτό. Σταμάτα αυτό με τη φέτα, δηλαδή η φέτα είναι ένα ιερό αντικείμενο που το συνδυάζει με φρούτο, δηλαδή... Ή Μάρθον, είναι ιερό φαγητό τώρα η φέτα. Στη φέτα δεν πρέπει να προσκυνάμε, δεν θα πρέπει τώρα τέτοιο. Καταρχήν δεν ταιριάζουν όλες οι φέτες με το καρπούζι. Και όποιο βίγκαν πάει να πει ότι η φέτα από. Τι φτιάχνουν, από φιστίκια, από μοσχοκάριδα, από. Δεν ξέρω. Εγώ έχω τι? Να πω ότι όποιο. Υπάρχει ένα μέρος του κόλλα και για αυτού. Εγώ έχω να πω ότι αν είχαν δοκιμάσει καρπούζι με φέτα, δεν θα ήταν τώρα βίγκαν. Και όπα, κλείνω εδώ. Όπα. Οπα. Σημαντικό. Οπα. Το hot take σου είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή που κάνει. Ναι. Βάφλα με παγωτό. Όχι. Λοιπόν, να το πω και αυτό. Υπάρχει ένα μέρος στην κόλαση και για εσάς που τρώτε βάβλα με παγωτό. Γιατί να πάρεις. Όχι, συγγνώμη, όχι βάβλα με παγωτό, έκανα λάθος. Κρέπα με παγωτό. Λοιπόν, όποιος τρώει κρέπα με παγωτό, όταν θα γίνω βασιλιάς της γης, έχει εξοριστεί. Τζάμπα λοιπόν, με έστειλε στην κόλαση. Ναι, τζάμπα σε έστειλα, όχι, λάθος. Και η βάβλα μόνη της μ' αρέσει, αλλά τέλος πάντων κάνω τα στραβά μάτια γιατί είναι ωραίο το παγωτό στη βάβλα κάποιες γεύσεις φαγωτού. Αλλά όποιοι παίρνετε το ιερό πράγμα που λέγεται κρέπα και το ιερό πράγμα που λέγεται παγωτό και τα συνδυάζετε, να ξέρετε. Κάνετε κάτι στραβά στη ζωή σας. Κάτι έχει πάει λάθος. Δεν ξέρω τι, με τι ανατροφή μεγαλώσατε. Είναι δυνατόν. Κρέπα με παγωτό από πάνω. Να πω και μια ιστορία τώρα που κρέπα, γιατί μου αρέσει αυτό. Καλοκαιρινή ιστορία. Είμαι πάρα πολύ μικρός, είμαι 10 χρονών. Έχω πάει διακοπές με τους γονείς μου και έχει μια τρομερή κρεπερή στην ΚΟ, στο κέντρο. Επειδή όμως αυτή την κρεπερή γινόταν το διαχώρητο, πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Και μου λέει ο πατέρας μου, πάμε να πάρουμε σε μια άλλη κρεπερή. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα μαγαζί που είχε κρεπιέρα απ' έξω και ήταν ένας τύπος εκεί που ήταν σαν τον Νικοπολίδη, έτσι γκριζαρισμένος. Και ψιλοβαριότανε. Μία πήγαινε μέσα, άφηνε την κρέπα πάνω και πήγαινε μέσα και μιλάγε στο κινητό. Λέω, τι είναι αυτός τώρα, ξέρω εγώ, μου φαίνεται περίεργος. Πάει ο πατέρας μου και του ήθελε την κρέπα του, την έτρωγε σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότο. Σοκολάτα. Σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότο. Δεν είμαι η Ντόρα Μπακογιάννη. Σοκολατάκια. Θα πάρει τη σοκολατάκια. Θα πάτε σοκολατάκια. Εγώ που μιλάω γερμανικά την έχω ψυχολογήσει 100% τι λέει. Λοιπόν, και λέει σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότο. Εντάξει. Πάει λοιπόν ο πατέρας μου, αγκώνει. Τι μπισκότο είχε βάλει μέσα ο Θεός. Είχε βάλει το μπισκότο το κλασικό που δίνει στο σούπερ μάρκετ που έχει μαρμελάδα ανάμεσα φράουλα. Δεν είχε ρε φίλε. Και έσπασε το μπισκότο και τρώει ο πατέρας μου μια γωνιά και τρώει μπανάνα με ρέντα. Και του έρχεται και μια μαρμελάδα φράουλα πάγω όλο μέσα ξέρω. Και σε αυτό φταίει ρε φίλε, φταίει η κρέπα ή ο μαγαζάτορας. Ο μαγαζάτορας. Ξεκάθαρα αυτή η μαγαζάτορα. Ο Νικοπολίδης. Και τι μου λες ρε φίλε, δηλαδή εγώ δεν θα ξαναφάω κρέπα με παγωτό. Επειδή ένας μαγαζάτορας σου βγάλε παραλίγο σπάσει το δόντι πατέρα σου. Καταρχήν το μπισκότο πήγε στραβά τώρα και εσύ τώρα ρίχνεις άδεια να πιάσεις γεμάτα, αλλά εγώ δεν είμαι τέτοιος. Τώρα δεν λέμε για το παγωτό, Τζανέτο. Το παγωτό στην κρέπα το βάζουν κάποιοι μαγαζάτορες και σε χρεώνουν παραπάνω. Να τα λέμε αυτά. Και σε χρεώνουν παραπάνω. Σου λένε είναι 3 ευρώ η μπάλα έξτρα. Σαν τον ναύπλιο που πας να φας και σου φέρνουν ένα μπουκάλι νερό και σε χρεώνουν κρυφά 4 ευρώ το ένα. Θα πάρετε. Εγώ πιστεύω ότι τους έχουν εκπαιδεύσει τους σερβιτόρους και είναι σε βάση. Θα πάρετε νερό εμφιαλωμένο ή από τη βρύση. Και λες από τη βρύση και αυτοί ξενερώνουν από μέσα. Θα μπορούσα να το χρεώσουμε αυτό. Πλάγια. Δεν μείνεις από τη βρύση στο ναύπλιο, ξεκινάμε από αυτό. Ναι. ή αν δεν είναι τέτοιο. Αν δεν θέλουν, άμα δεν συμπαθούν τον εργοδότη, ας πούμε, μπορεί από τη βρίσκηση να το χαίρονται, να λένε έτσι: πάρτε, φέτα τη βρίσκη το νεράκι τώρα. Δεν ξέρω. Το καλοκαίρι σχεδόν έχει τελειώσει, έχουμε διανύσει περίπου τα 2/3. Καλό χειμώνα! Θα γίνω αυτό που ψυχαίνομαι. Έχω ακούσει καλό χειμώνα 15 Ιουλίου. Εκεί τα παράτησα, εκεί ήθελα τον δύο τον άλλο. Καλό χειμώνα, ψυχούλε. Να κάνω κι εγώ ένα hot take όπως έκανες εσύ. Πες το για να κλείσουμε. Λοιπόν, δεν γίνεται, παιδιά, μετά τα.
22 σας να είστε καλοκαιράκιδες. Τέλος. Πρόσεξε. Πότε είσαι καλοκαιράκια, Τζανέτο? Καλοκαιράκια είσαι όταν πας σχολείο ή όταν είσαι φοιτητής, που έχεις όλο το καλοκαίρι να καθίσεις. Αν είσαι καλός φοιτητής κιόλας, δεν έχεις και διάβασμα. Οπότε είσαι όλο το καλοκαίρι να καθίσεις. Ο μπαμπάς και η μαμά σε χαρτζηλικώνουν. Πας στις διακοπές και περνάς καλά. Τότε είσαι καλοκαιράκια. Τότε το καλοκαίρι είναι τέλειο. Ελεύθερος χρόνος, όχι διάβασμα, τέλειο. Μετά τα 22, που πρέπει να βρεις μια δουλειά, πρέπει να ζήσεις. Πλέον τα λεφτά είναι δικά σου. Πλέον δεν σε χαρτζηλικώνει ο μπαμπάς και η μαμά. Δεν μπορείς να είσαι καλοκαιράκια. Όχι χειμωνάκιας, γιατί ούτε χειμωνάκιας είμαι τώρα. Έχουν βγει χειμωνάκιδες έξω και λένε περνάτε καλά. Ούτε το χειμώνα περνάω καλά με που περπατάω πάνω στα χιόνια, ας πούμε, στο σπίτι μου και έχει παγώσει. Γράψτε μας λίγο ποιοι είστε χειμωνάκιδες να σας κάνουμε ένα μπλοκ. Ναι, έχουμε λίγη ανοχή ακόμα για τους καλοκαιράκιδες. Όχι, εγώ δεν έχω καμία ανοχή για τους καλοκαιράκιδες. Λοιπόν, αν είσαι πάνω από τα 22 και δεν σε χαρτζηλικώνει ο μπαμπάς και ζεις μόνος σου και είσαι καλοκαιράκιας, σου αξίζει και μακάρι όλα τα μακάρι. Μακάρι να πας στην οικοδομή να δουλέψεις και να μην έχει ούτε άμστελ. Ούτε άμστελ. Οικοδομή χωρίς άμστελ δεν έχει υπάρξει. Αυτοί που είναι πάνω από 27 και τους χαρτζηλικώνει ο μπαμπάς πιάνονται. Όπα. Μιλάς από προσωπικό όφελος για να ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι το hot take μου. Δεν γίνεται να είσαι πάνω από 22 σπότα και να είσαι. Σπότα ήταν, ρε. Σπότα, σπότα. Σπότα, σπότα. Λοιπόν, δεν γίνεται να είσαι πάνω από 22 και να είσαι καλοκαιράκιας, εκτός αν σε χαρτζηλικώνει η γονή σου. Οπότε, αν σε χαρτζηλικώνει και είσαι περήφανος γι' αυτό, τι να πω, ok. Από δύο σκληρά εργαζόμενα παιδιά της εργατιάς. Από δύο λαϊκά παιδιά. Δύο προλετάριους. Δύο προλετάριους. Θα σας πούμε ότι αυτοί είστε. Καταρχήν αυτοί είστε. Τέτοιοι είστε. Όπως λέει και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Σε γενικές γραμμές αυτό ήταν το καλοκαιρινό μας podcast. Θα τα πούμε το 2023 μάλλον. Κλείνουμε τώρα γιατί πρέπει να στεγνώσουμε λίγο από τη σάουνα. Ναι, ακριβώς. Για να ανοίξουμε πάλι για το air conditioning. Πέρασε καλά, Τζανέτο, σήμερα που ηχογράφησα μετά από καιρό? Νομίζω θα γράψουμε άλλο ένα σήμερα, οπότε μια χαρά. Λοιπόν, πέρασαμε πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και θέλουμε να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού πέρα από την πλάκα τώρα. Ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να κάνετε διακοπές, να κάνετε τα μπάνια σας. Και από Σεπτέμβρη να είστε πολύ δημιουργικοί και να ετοιμάσετε πολλά νέα πράγματα τα οποία θα φέρουν κάτι καλό στη ζωή σας. Θέλω να ελπίζω. Αν είστε καλοκαιράκιδες όμως, δεν ξέρω. Αντίο κέικ! Σβιού!